Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Social Spirit Greece. Σήμερα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας εκφράσω κάποιες σκέψεις μου με αφορμή γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα και συμπεριφορές που παρατήρησα σε χώρους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου γίνονται συζητήσεις σχετικά με τον βιγκανισμό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι όσο από στη συνέχεια είναι οι προσωπικές τοποθετήσεις και απόψεις μου και μόνο. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προσδοκίες αν όχι απαιτήσεις από ανθρώπους που ακολουθούν ένα κίνημα, ένα ρεύμα αν θέλετε, το οποίο ευαγγελίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Είτε αυτό είναι ένα ιδεολογικό ή φιλοσοφικό ρεύμα, ένα πολιτικό κίνημα ή ακόμη και μία θρησκεία, οι άνθρωποι τείνουν να έχουν προσδοκίες και απαιτήσεις όχι τόσο από το σύστημα ιδεών και τη διδασκαλία του, όσο από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του, των ανθρώπων που το ακολουθούν και το εκπροσωπούν. Αυτό από τη μία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι άδικο, μιας και η κριτική θα έπρεπε να ασκείται επί των αρχών και των ιδεών. Από την άλλη όμως ίσως και να μην είναι, αφού μια κίνηση είναι στην ουσία οι άνθρωποι που την ακολουθούν. Η ερμηνεία και η συμπεριφορά τους βαραίνει. Ναι, δεν θα ήταν σωστό να κρίνουμε μόνο με βάση τη συμπεριφορά των ακολούθων, αλλά δεν μπορούμε να τους απαλλάξουμε από την ευθύνη. Στην τελική, η μαρτυρία τους είναι αυτή που θα αναδείξει ή θα καταβαραθρώσει την κίνηση. Συνεπώς, η ευθύνη τους είναι τεράστια. Ο βιγκανισμός και γενικότερα το κίνημα για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των μη ανθρώπινων ζώων δέχεται όχι μόνο πολλή κριτική, αλλά και πολλές ερμηνείες. Και αυτό είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Ένας πολυσυλλεκτικός χώρος, στον οποίο συναντώνται παγκοσμίως άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις, που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοφυλετικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις, που ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, πνευματικότητες και θρησκευτικότητες, είναι εντελώς φυσιολογικό να παρουσιάζει ποικιλία και ανομοιομορφία. Αν προσθέσουμε και την διαφορετικότητα των ανθρώπινων ψυχισμών και κινήτρων ένταξης, καταλαβαίνουμε την πολυπλοκότητα της εικόνας. Όμως, πιστεύω ότι μια κοινή συνισταμένη είναι ο αγώνας για την ευζοία της δημιουργίας στο σύνολό της και των ζωντανών πλασμάτων ξεχωριστά. Όχι απλώς για την επιβίωση, αλλά για την ευζοία. Για μια ύπαρξη ελεύθερη και ευτυχισμένη σε ένα περιβάλλον που θα μπορεί να την υποστηρίζει. Πιο απλά, ελευθερία και ευτυχία για κάθε όν σε ένα υγιές και ζωοφόρο περιβάλλον. Ασχέτως πολιτικής, ιδεολογικής, φιλοσοφικής και πνευματικής ή θρησκευτικής τοποθέτησης, με εξαίρεση περιπτώσεων που υποστηρίζουν την αδικία, την καταπίεση και την εκμετάλλευση, νομίζω ότι κοινός τόπος είναι αυτό που πολιτικοί και ιδεολογικοί χώροι ονομάζουν ηθικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, είναι ισχυρή αντίφαση να υποστηρίζεις την απελευθέρωση και την αυτοδιάθεση και ταυτόχρονα να υποστηρίζεις ιδέες ή να χρησιμοποιείς λόγο που έχει κακοποιητικό χαρακτήρα. Να μιλάς και να μάχεσαι για δικαιώματα και παράλληλα να επιθυμείς τον περιορισμό κάποιων. Να προβάλλεις αξίες όπως η αγάπη, η ειρήνη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, αξίες των οποίων η υπεράσπιση απαιτεί στην ουσία ένα ανάλογο ψυχικό, πνευματικό και ηθικό περιεχόμενο, επίπεδο και ποιότητα και εσύ να συμπεριφέρεσαι τόσο κακοποιητικά όσο και εκείνοι που στυλιτεύεις ότι τις παραβιάζουν. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Όπως εγώ έχω αντιληφθεί και καταλάβει μέχρι τώρα, ο βιγκανισμός και ευρύτερα το κίνημα για την απελευθέρωση και τα δικαιώματα των μη ανθρώπινων ζώων έχουν ως όραμα έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο ελευθερίας, ευτυχίας και ισότητας όλων των ζωντανών πλασμάτων μέσα σε ένα υγιές και ευημερεύον περιβάλλον. Αυτό πολύ γενικά και σύμφωνα με τη δική μου πάντα αντίληψη. Ανάμεσα σε άλλα, χαίρομαι πολύ να γνωρίζω ανθρώπους που ανήκουν σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κίνημα αν θέλετε. Σε γενικές γραμμές έχω γνωρίσει ανθρώπους ευαίσθητους αλλά και μαχητικούς, καλοπροαίρετους, ερευνητικούς, ένθερμους και πρόθυμους να δώσουν τον προσωπικό τους αγώνα αλλά και να συμπορευτούν. Θα μου πείτε, είναι όλα τόσο ιδανικά όσο μας τα παρουσιάζεις? Σαφώς όχι. Παντού τα πάντα. Άλλωστε η παρούσα ανθρώπινη φύση είναι ατελής. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η καρδιά αυτού που θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Θεοί δεν είμαστε. Ούτε ρομπότ, ούτε εξωγήινοι. Τουλάχιστον από όσο ξέρουμε. Είμαστε όμως άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουμε αναλάβει ευσυνείδητα και ενσυνείδητα μία συγκεκριμένη αποστολή. Να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο κόσμο, για κάθε μορφή ζωής και για το σύνολο του κόσμου. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι η ανάληψη αυτής της αποστολής απαιτεί όχι θεωρητικά αλλά εντελώς πρακτικά και μία ανάλογη συμπεριφορά,
μόνο και μόνο για να μην σαμποτάρουμε την προσπάθεια και τον αγώνα, όχι με σκοπό κάποια ιδιωτελή συμφέροντα και σκοπιμότητες, αλλά αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο. Έναν καλύτερο κόσμο. Δεν υποστηρίζω ότι κατέχω εγώ ή κάποιος άλλος άνθρωπος ή κίνηση την απόλυτη αλήθεια ή την πλήρη ερμηνεία του τι είναι καλύτερος κόσμος. Κάτι τέτοιο, εκτός από αυθαίρετο, θα ήταν και παράλογο. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχει έστω και ένα λογικό επιχείρημα που να μπορεί να δικαιολογήσει ακραίες και βίαιες κακοποιητικές συμπεριφορές? Την αγένεια, την ανέδεια, την υπονόμευση, το ψέμα, τη συκοφαντία, τη λεκτική βία και κακοποίηση. Πρόσφατο παράδειγμα, τους πανηγυρισμούς για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Πραγματικά όμως, πώς είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να μάχεται για τα πλέον ανυπεράσπιστα και αθώα πλάσματα αυτού του κόσμου, όπως τα μη ανθρώπινα ζώα, και ταυτόχρονα να επιδίδεται σε τόση ασχημοσύνη, σε τόση αισχρότητα, σε τόση βεβήλωση κάθε έννοιας ενσυναίσθησης, στην τελική συνδυασμό της αγάπης? Σκεφτείτε το λίγο σας παρακαλώ. Δεν είναι θέμα δημοσίων σχέσεων. Όποιος είναι κλειστός θα παραμείνει κλειστός, το πιο πιθανό. Είναι ζήτημα ακεραιότητας και συνέπειας. Πώς μπορείς να μάχεσαι για κάτι τόσο υψηλό και να τσαλαβουτάς στο βούρκο? Όχι απλώς να μην παλεύεις να ανέλθεις και να βελτιωθείς και να εξελιχθείς, αλλά να χαίρεσαι για την κατάστασή σου και να δηλητηριάζεις οτιδήποτε όμορφο υπάρχει γύρω σου. Σας ξαναλέω και το τονίζω. Αυτή είναι καθαρά και μόνο η προσωπική μου άποψη. Τίποτα περισσότερο. Όμως πιστέψτε με, αν αποφάσισα να διαλέξω αυτό το μονοπάτι, η αιτία ήταν μία, η αγάπη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανειδήν.